Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουμε λίγο με την περιοχή της Αλβανίας, γιατί εκεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο καιρός. Περνάει λοιπόν μια διαταραχή και έχουμε βέβαια και το σεισμό. Πολλοί κόσμος βρίσκεται έξω από τα σπίτια του και βέβαια για το έργο των διασωστών. Υπάρχει λοιπόν ένα βαρομετρικό χαμηλό βορειότερα προς τα βόρεια τμήματα της Αδριατικής, όπου αυτό το σύστημα θα δώσει αρκετές βροχές σε καταιγίδες τις επόμενες ώρες στην περιοχή της Αλβανίας. Παρατηρήστε λοιπόν στο χάρτη των ανέμων, οι άνεμοι έχουν στραφεί σε νοτιοδυτικούς. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρεται περισσότερη υγρασία από τη θάλασσα της Αδριατικής. Και άρα λοιπόν, ιδιαίτερα από το μεσημέρι σήμερα και μέχρι αύριο το πρωί, φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό στην πληγήσα περιοχή. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται μια προσοχή. Δυστυχώς βέβαια για τους γειτονές μας η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου καλή. Αυτό βέβαια το σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει και τη χώρα μας με λιγότερα βέβαια φαινόμενα, μιας και όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό το σύστημα κακοκαιρίας είναι αρκετά πιο βόρεια και δεν θα ασκήσει μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή μας, με εξαίρεση βέβαια τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που θα έχουμε κάποιες βροχές. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα. Θα δούμε λοιπόν αυτό που σας είπαμε προηγουμένως. Αποτυπώνονται τα χιλιοστά βροχής που προβλέπονται για την περιοχή της Αλβανίας, για την πληγήσα περιοχή. Εκτιμούμε λοιπόν ότι στην περιοχή εδώ πέρα που έχουμε το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, περνάει βόρεια της Αδριατικής, θα πέσουν περίπου γύρω στα 20 με 30 χιλιοστά βροχής κατά μέσο όρο για την ευρύτερη αυτή περιοχή. Ίσως με έντονο ρυθμό και αυτό χρειάζεται έτσι να δείξουμε μία προσοχή. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη μας κάρτα που αποτυπώνεται λοιπόν ο χάρτης βροχόπτωσης. Εδώ λοιπόν είναι η περιοχή της Αλβανίας με τους μπλε χρωματισμούς. Είναι αυτό το κύμα κακοκαιρίας στην ουσία που θα σαρώσει την περιοχή αλλά και τη χώρα μας, κυρίως στα δυτικά τμήματα όπως βλέπετε και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μια προσοχή θα λέγαμε και στη Δυτική Ελλάδα, βορειοδυτική προς το βράδυ σήμερα. Θα έχουμε κάποιες βροχές σε καταιγίδες που ίσως έχουν κάποια ένταση, μικρής όμως διάρκειας, χωρίς βέβαια να θυμίζουν σε τίποτα το κύμα κακοκαιρίας που πέρασε τα προηγούμενα 24 ώρα από τη χώρα μας. Και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά λοιπόν την εξέλιξη του καιρού για σήμερα Πέμπτη. Καιρός λοιπόν τύπου πι, όπως λέμε στη μετρολογία, δηλαδή στο Ιόνιο, τα δυτικά επιρροτικά τμήματα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδες με έμφαση, θα λέγαμε, κυρίως στα δυτικά τμήματα, όπως επίσης και το Ανατολικό Αιγαίο. Από τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και πρόσχερες τοπικές καταιγίδες, οπότε δείχνουμε μία προσοχή. Στην υπόλοιπη χώρα, ήπιος καιρός, με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές. Μία προσοχή τώρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, μιας και η αυξημένη σχετική υγρασία θα ευνοήσει το σχηματισμό τοπικών ομιχλών ή ακόμα και περιορισμένης ορατότητας. Άρα λοιπόν δείχνουμε μία προσοχή στην οδήγηση, ιδιαίτερα τώρα νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι στρέφονται για άλλη μια φορά σε νοτιάδες, τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. 4 με 5 πρόσχερα τοπικά ακόμη και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ξεκινάμε σε χαμηλές τιμές. Τώρα νωρίς το πρωί έχουμε αρκετό κρύο, γύρω στους 6 με 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα της υπηρετικής χώρας. Θα προσεγγίσουμε τους 18 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα και τους 20 με 22 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου έχουμε βέβαια και την επίδραση του νότιου νοτιοδυτικού ανέμου. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες κυρίως προς το απόγευμα. Περιορισμένη ορατότητα πιθανόν τώρα νωρίς το πρωί ή και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι και εδώ από νότιες διευθύνσεις στρέφονται σιγά σιγά γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, τόσο μέσω Αρονικού όσο βέβαια και στο νότιο Ευωϊκό. Και η θερμοκρασία ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί από τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Θα προσεγγίσουμε αργά το μεσημέρι τους 20 με 22. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, που και εδώ γενικά θα έχουμε πολύ καλό καιρό με ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και εδώ συννεφιές και προς το βράδυ δεν αποκλείται να βρέξει πρόσκαιρα και τοπικά. Τοπικές ομίχλες τώρα νωρίς το πρωί, οι άνεμοι και εδώ στο θερμαϊκό από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 από φόρ. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι μεταφέρεται περισσότερη σχετική υγρασία, μάλλον αυξάνεται σχετική υγρασία στο εσωτερικό της πόλης, γι' αυτό και θέλει έτσι μια προσοχή για την ορατότητα. Και θερμοκρασία από 10 βαθμούς Κελσίου τώρα νωρίς το πρωί μέχρι και 17 αργά το μεσημέρι. Κλείνουμε λοιπόν με την εξέλιξη για Παρασκευή και Σάββατο. Καιρός τύπου πι που είπαμε λοιπόν και προηγουμένως. Δηλαδή τα φαινόμενα θα εστιάζονται στη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο και λιγότερο θα λέγαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Σχηματίζεται έτσι όπως βλέπετε στο πλαίσιο αυτό το γράμμα πι, το ελληνικό γράμμα πι. Γι' αυτό και το λέμε στη μετρολογία καιρός τύπου πι. Η υπόλοιπη χώρα δεν επηρεάζεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι νοτιάδες θα κυριαρχούν στα πελάγια μας γύρω στα 5 μέχρι μποφόρ. Τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί και αυξημένη σχετική υγρασία. Και ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι για να προσεγγίσουμε γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές. Την Κυριακή μπαίνει ο βοριάς πρόσχερα και παίρνουμε έτσι μια δόση από χειμώνα, θα λέγαμε, με φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά προσύνομα, λίγες τοπικές βροχές χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία και τη σημαντικότερη αλλαγή την περιμένουμε εκεί γύρω στο Αγίου Νικολάου, όπου πλέον αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε όλη την Ευρώπη και έρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες που θα προσεγγίσουν ακόμα και τη χώρα μας. Οπότε ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ, Κλέρχε. Καλημέρα. Πότε πέφτει η θερμοκρασία? Η θερμοκρασία θα πέσει πρόσχερα την Κυριακή και περισσότερο βέβαια του Αγίου Νικολάου. Από εκεί ξεκινάμε πλέον και πέφτουμε πιο πολύ σε χειμωνιάτικα έτσι πλαίσια. Μάλιστα. Λίγη υπομονή ακόμα. Τα Νικολοβάρβαρα. Τα Νικολοβάρβαρα. Πλησιάζει ο καιρός. Καλημέρα.